εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κελίδος και σώσον αγαθέ διασούτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους Αγίης αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα, στο 27ο κεφάλαιο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο βιβλίο του «Ο Αόρατος Πόλεμος» μας λέγει το τι πρέπει να κάνουμε όταν είμαστε πληγωμένοι. Όταν βρίσκεσαι πληγωμένος, στεναχωρημένος δηλαδή εννοεί, αλλά λέει πότε, επειδή έπεσες σε κάποιο αμάρτημα λόγω αδυναμίας σου. Μας λέει λοιπόν ότι όταν είσαι στεναχωρημένος, διότι εξαιτίας της αδυναμίας σου έπεσες σε κάποιο αμάρτημα ή καμιά φορά είσαι λέει στεναχωρημένος με τη θέλησή σου εξαιτίας της κακίας σου. Δηλαδή βλέπεις ότι, κύριε μου, παιδί μου, δεν είμαι καλός άνθρωπος. Βλέπεις ότι βγάζεις κακία ή χαίρε κακία, ακόμα χειρότερο. Και στεναχωριέσαι και λες, γιατί είμαι έτσι. Μη δηλιάσεις, μην τα χάσεις, μην κάνεις πίσω για τα χάλια σου. Ούτε να ταραχτείς γι' αυτό. Αλλά αφού επιστρέψεις αμέσως στο Θεό, αφού γυρίσεις λέει το μυαλό σου στο Θεό, πρόσεξε μην ταραχτείς. Στην προηγούμενη ομιλία μας μίλησε για την ταραχή. Ότι αυτός που ταράσεται πλέον υποκύπτει στα έργα του διαβόλου. Και είπαμε αυτός που ταράσεται και σε μία μάχη, αν τους πιάσεις, ο εχθρός κοιτάει να τους πιάσει στον ύπνο το στράτευμα, για να πάθει ταραχή, να τα χάσει το στράτευμα, να μην μπορέσει να αμυνθεί. Είπαμε ότι στην ταραχή, ποτέ, όταν μας πιάνει ταραχή, ποτέ δεν πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις, δεν είμαστε ταραγμένοι. Θα κάνουμε λάθος αποφάσεις, λάθος ενέργειες. Ένα αναβρασμό ψυχής και ταραχής γίνονται φόνοι. Μην ταραχθείς λοιπόν, είτε γιατί αμάρτησες, λόγω αδυναμίας σου, είτε το ότι βλέπεις τον κακό σου χαρακτήρα, μη δηλιάσεις, μην ταραχτείς, αλλά γύρισε το μυαλό σου στο Θεό και πες. Βλέπε Κυριέ μου, έκανα όλα αυτά τα πράγματα. Σαν τέτοιος που είμαι, ούτε είναι δυνατόν να περίμενες και τίποτα άλλο από εμένα, τον τόσο κακοπροαίρετο και αδύνατο, παρά ξεπεσμό και γκρέμισμα. Τι περιμένεις Θεέ μου, μας λέει. Έκανα όλα αυτά τα άσχημα πράγματα, τις αμαρτίες, αφού τέτοιος είμαι. Και εδώ πολλές φορές, αδελφοί μου, το λέω συχνά στην εξομολόγηση, ότι ο Χριστός όταν μας κάλεσε κοντά Του και φορέσαμε και το ράσο, ήξερε τι καλούσε κοντά Του. Όταν κάλεσε τον Πατέρα Νεκτάριο, εμένα δηλαδή, τα κάλεσε τον Πατέρα Λεόντιο, τον Πατέρα Δαβίδ, τον Πατέρα Εφραίμ, τον Πατέρα Ιωακήμ, τον καθέναν από εμάς ή τις μοναχές,
τη Γερόντισσα, την Νικοδήμη, τη Μαγδαληνή, την Ξένη και ούτω καθεξής. Όταν μας καλούσε, ήξερε τι καλούσε κοντά του. Καθότι εμείς το ράσο δεν το φορέσαμε γιατί είναι δική μας επιλογή. Είναι δική μας συγκατάθεση. Είναι όπως είπε ο Άγγελος Κυρίου στην Παναγία, ότι θα γεννήσεις τον Υιόν του Θεού. Και η Παναγία είπε γέννητο κατά το θέλημά του. Ας γίνει αυτό που είναι το θέλημα του Θεού. Συγκατατέθηκε. Το ίδιο και εμείς συγκατατεθήκαμε. Δεν είναι δική μας επιλογή. Ουχή εμείς εξελέξαστε με. Δεν με εκλέξατε εσείς. Εγώ εξέλεξα εμάς. Εγώ σας διάλεξα. Εμείς απλώς είπαμε ναι, θα γίνουμε μοναχοί ή θα γίνετε μοναχές. Δεν είπαμε εμείς αποφάσισα θα γίνω μοναχός. Αυτό υπάρχει στο δικό μας το μυαλό, που νομίζουμε ότι εμείς επιλέξαμε τον Χριστό. Όπως προχθές μίλαγα με ένα πρόσωπο και μου έλεγε, λέει, δεν με έχετε απορρίψει γέροντα. Λέω, εγώ. Λέει, εγώ έτσι έχω το πείσμα με το μυαλό. Λέω, στο μυαλό σου. Όχι στο δικό μου. Στο δικό σου μυαλό έγινε αυτή η διαδικασία, όχι στο δικό μου. Γιατί δεν σε απορρίψω. Έχω απορρίψει ποτέ κανένα. Έχω κάνει τέτοια κίνηση για άνθρωπο. Δεν απορρίπτει ο Θεός. Ποιος είμαι εγώ που θα απορρίψω. Τον οποιονδήποτε. Όπου μου λέει ότι στο δικό μου το μυαλό είναι. Έτσι και εδώ πέρα είναι στο δικό μας το μυαλό ότι εμείς διαλέξαμε. Στο δικό μας το μυαλό είναι ότι εμείς διαλέξαμε. Και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Γενικά το τι το μυαλό μας λέει. Γιατί έχω και το δαίμονα μες στη μέση. Αλλά μπορεί και ο εγκέφαλός μου να μην λειτουργεί τόσο τέλεια. Και γι' αυτό έχουμε, ο ένας είναι ιδιοφυΐα, ο άλλος είναι πιο κάτω, ο άλλος είναι πιο κάτω, υπάρχουν το IQ που λέμε του καθενός ανθρώπου. Και το ίδιο γεγονός αντιλαμβάνεται ο άλλος αλλιώς. Το βλέπεις ότι αντιλαμβάνεται ο άλλος αλλιώς. Τώρα που είπα αυτό, διαβάζαμε προχθές ένα κείμενο, ένας μοναχός μας διάβαζε ένα κείμενο, το οποίο το κείμενο αυτό ήταν του γέροντος Μωυσή του Αγιορείτη και ανέφερε μέσα το όλο κείμενο, ανέφερε τρεις περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τα έσχατα. Και έλεγε το όλο κείμενο, υπάρχει πρώτη κατηγορία κατά την οποία δεν ασχολούνται καθόλου. Υπάρχει δεύτερη κατηγορία και έλεγε πως είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται καθόλου. Η δεύτερη κατηγορία η οποία λέει μην ασχολείστε, ασχοληθείτε με τον Χριστό. Η τρίτη κατηγορία αναφέρει εκείνους που ασχολούνται με τον Αντίχριστο. Σε κάθε τμήμα έδινε μερικά χαρακτηριστικά του καθενός. Σε κάποια στιγμή μέσα στο όλο κείμενο γράφει ότι ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος της χαράς, είναι ο άνθρωπος της ευτυχίας, ο φιλόστοφος, ο άνθρωπος της αγάπης κτλ. Τα οποία ισχύει για τον χριστιανό, ότι είναι έτσι. Το διαβάσαμε. Τους λέω, τους το ερμηνεύω το κείμενο. Το τι λέει ο γέροντας Μωυσής. Μου λέει ο μοναχός που μου είχε φέρει το κείμενο, μου λέει δεν λέει αυτό. Το όλο κείμενο αναφέρεται στο ποιος είναι ο σωστός χριστιανός. Ο άνθρωπος της χαράς, ο άνθρωπος εκείνος, ο άνθρωπος εκείνος. Αυτού ο εγκέφαλος τι έπαθε. Υπάρχουν εγκέφαλοι που το κάνουν αυτό. Ότι από όλο ένα κείμενο, εγώ μένω σε εκείνο που μ' αρέσει. Εκείνο το οποίο με εντυπωσίασε. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι και το κείμενο. Αυτό είναι το μήνυμά του. Γιατί εμένα με εντυπωσίασε εκείνο.
Μετά σε μια κουβέντα που είχα με τον έναν άλλον πατέρα που είναι φιλόλογος, μου λέει, εγώ αν τον είχα μαθητή, μου λέει, και του έγραφα, πες μου το νόημα του κειμένου, θα του έλεγα, είσαι εκτός θέματος από κάτω. Θα του έγραφα με κόκκινο, είσαι εκτός θέματος. Γιατί? Διότι ο εγκέφαλός του αυτό αποδέχτηκε του αδερφού. Από όλο το άλλο κείμενο, επειδή εκείνο του άρεσε, εκείνο τον γέμισε, αυτό εγκολπώθηκε. Και αυτό είναι. Σου λέει, μπήκε αυτό μέσα στο κεφάλι μου. Αυτό έχει μέσα στο κεφάλι του. Όλα τα άλλα δεν τα βλέπει, δεν μπορεί να δει το γενικό κείμενο. Ομοίως, έχουμε την αίσθηση ότι εμείς γίναμε μοναχοί. Επίσης δεν έγινα εγώ μοναχός. Δεν είχα τον πόθο από μικρό παιδί. Ή δεν μου ήρθε κάποια στιγμή ο πόθος να αφιερωστώ στο Θεό και να γίνω μοναχός. Και ξύπνησε μέσα μου αυτή η αγάπη για τον Χριστό. Αν δεν. Ναι, μεν εσύ αισθάνθηκες έτσι, αλλά αυτό ήταν εκ Θεού. Εδώ μου θυμίζει, επιτρέψτε μου να πω, σε ένα ζευγάρι το οποίο έλεγε ο άντρας προς τη γυναίκα, εγώ γυναίκα σε είδα και σε κυνήγησα και σε παντρεύτηκα. Σε είδα και σε ερωτεύτηκα και σε παντρεύτηκα και σε κυνήγησα. Και ήταν τόσο σίγουρος ότι έτσι ήταν τα γεγονότα. Ότι αυτός ήταν η αιτία που την παντρεύτηκε. Και γυρίζει κάποια στιγμή η κυρία και του λέει, αν δεν, του λέει, ξέρεις πόσο καιρό σε είχα δει πιο πριν και πέρναγα έξω από το κατάστημά σου, πάνω κάτω μέχρι να με προσέξεις. Και όταν με πρόσεξες, τότε με κυνήγησες. Σε είχα δει πολύ πιο πριν, του λέει. Το κόκαλο εκείνος. Γιατί νόμιζε ότι εκείνος την είδε, γιατί εκείνος όταν την πρόσεξε, την πείραξε. Και εκείνη ανταποκρίθηκε. Αλλά εκείνη είχε κάνει την κίνηση και πήγαινε πάνω κάτω. Λοιπόν, το ίδιο είναι ο Χριστός μας. Εμείς νομίζουμε ότι εμείς επιλέξαμε. Αν δεν επιλέξαμε εμείς, εκείνος μας επέλεξε. Εμείς απλώς συγκατατεθήκαμε και αρχίνησε μέσα να ανάβει αυτή η χαρά της αφοσιώσεως του Θεού. Λοιπόν, αυτό μας λέει εδώ πέρα και μας λέει ότι Χριστέ μου, ξέρεις τι χαρακτήρα κάλεσες κοντά σου. Όταν καλούσε τον Πέτρο, δεν ήξερε τι ήταν ο Πέτρος. Δεν ήξερε το χαρακτήρα του Πέτρου ο Χριστός, αφού ήταν Θεός. Όταν καλούσε το Θωμά, δεν ήξερε τι θα του βγει ο Θωμάς. Όταν καλούσε τον Ιούδα, δεν ήξερε τι ήταν ο Ιούδας. Πώς δεν ήξερε. Δεν ήξερε τι ήταν ο Ιωάννης. Δεν ήξερε το χαρακτήρα του καθενός. Κι όμως τους κάλεσε κοντά του. Γιατί δεν τον απασχολούσε το τι είναι. Ένα τον απασχολούσε. Να μην τον εγκαταλείψουν. Ούτε το να μην τον προδώσουν. Γιατί και ο Πέτρος τον πρόδωσε. Αλλά ο Πέτρος ζήτησε συγγνώμη. Το φυσιολογικό. Αμάρτησε, έκανε την προδοσία, μετάνιωσε, επέστρεψε. Γι' αυτό το αμαρτάνει δεν μας φοβίζει. Μας φοβίζει αυτός που δεν μετανοεί. Ο Ιούδας μετάνιωσε, δεν επέστρεψε. Πήγε και αυτοκτόνησε. Ή διαφορετικά θα τον δεχόταν και τον Ιούδα. Που ήξερε από την αρχή ότι θα τον προδώσει και ότι ο χαρακτήρας του είναι να προδίδει. Ήξερε ότι ήταν φιλάργυρος. Το λέει εξάλλου. Λέει και γι' αυτό του είχε δώσει, λέει, το γλωσσόκομο. Δηλαδή το ταμείο της αδελφότητας. Γιατί η αδελφότητα ήταν ο Χριστός. Ένας και 12 μαθητές, 13 άτομα. Είχαν ανάγκη να φάνε, ανάγκη κάπου να κοιμηθούν, ανάγκη να ψωνίσουν, ρούχα. Και οι πιστοί τους δίνανε, οι σφορές, οι χριστιανοί τους δίνανε. Δεν έκανε ο Χριστός θαύματα έτσι, με τα δάχτυλα. Και βγαίνανε αργύρια. Τους δίνανε οι πιστοί χρήματα. Και από αυτά τα χρήματα ζούσε ο Χριστός μαζί και οι 12 μαθητές. Και επειδή ήξερε ότι ο Ιούδας έχει μέσα του το μικρόβιο της φιλαργυρίας, για να του ικανοποιήσει να πιάνει λεφτά στα χέρια του να έχει,
Του λέει, Ιούδα, εσύ θα πάρεις το ταμείο. Άρα ο Χριστός εδώ που λέει, ξέρεις ότι τέτοιος είμαι. Τι περίμενες, αφού τέτοιον άνθρωπο κάλεσες κοντά σου, θα πέσω και θα αμαρτήσω. Δεν το ξέρεις. Δεν τον απασχολεί αυτό. Τον απασχολεί να μην φύγουμε μακριά του. Αυτή είναι προδοσία άνευ γυρισμού. Δεν τον ενδιαφέρει λοιπόν η πτώση και γι' αυτό λέει μην ταραχθείς. Γι' αυτό σου λέει μην ταραχθείς. Άρα λοιπόν, ούτε ήταν δυνατόν να περίμενες από μένα κάτι άλλο. Τον τόσο κακοπροαίρετο και αδύνατο. Παρά τι περίμενες από μένα, του λέει Χριστέ μου, ξεπεσμό και γκρέμισμα. Δηλαδή τι του παράξενο σαν να του λέει που αμάρτησα. Δεν ξέρεις ποιος ήμουνα. Αλλά ζητώ το έλεος. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι τελικά δεν σωζόμαστε εμείς. Μας σώζει εκείνος. Γιατί μας σώζει? Γιατί εμείς μένουμε κοντά του. Μένουμε κοντά του. Κερδίζουμε τη βασιλεία του. Κερδίζουμε την κληρονομία του. Ο Χριστός κληρονομεί τον Πατέρα του. Το Θεό Πατέρα. Ο Θεός Πατέρας έχει τη βασιλεία του. Το βασίλειό του. Ως Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων. Το ίδιο ο Υιός κερδίζει, αφού είναι γιος του, εμείς είμαστε κατά χάρη, εκείνος είναι κατ' ουσίαν. Είναι γιος του, κερδίζει ως γιος, ο γιος κληρονομεί τον πατέρα. Άρα ο Χριστός κληρονομεί τη βασιλεία. Εμάς μας υιοθετεί, εξ υιοθεσίας γινόμαστε τέκνα του Θεού. Και γι' αυτό τον φωνάζουμε Πατέρα. Και γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι όλοι παιδιά του Θεού, αν δεν σε υιοθετήσει ο άλλος. Παιδιά του Θεού Πατέρα, και τον λέμε Πατέρα, όσοι τον αναγνωρίζουν ως Πατέρα και όσοι υιοθετήθηκαν. Αλλά όταν σε υιοθετήσει και το υιοθετημένο, κερδίζει την περιουσία του Πατέρα. Κερδίζει την περιουσία. Και γι' αυτό λέει και εμείς η Αγία Γραφή ότι τι γινόμαστε, συγκληρονόμοι Χριστού. Δηλαδή κληρονομούμε τον Παράδεισο. Κληρονομούμε τη Βασιλεία Του. Άρα τι θα κάνουμε, αφού κληρονομώ και εγώ Βασίλειο, άρα εγώ τι γίνομαι, Βασιλέας. Δεν την κληρονομώ γιατί δεν αμάρτησα, μα είμαι αμαρτωλός. Και γι' αυτό ο Παράδεισος είναι γεμάτο από αμαρτωλούς, αλλά μετανοημένους. Αυτή είναι η διαφορά. Είπαν, Χριστέ μου συγγνώμη, έπεφταν, αμάρταναν και ζήταγαν συγγνώμη. Έπεφταν, αμάρταναν, ζήταγαν συγγνώμη. Ενώ η κόλαση είναι πάλι γεμάτη από αμαρτωλούς και αυτή. Και ο Παράδεισος και η κόλαση γεμάτη και οι δύο από αμαρτωλούς. Η κόλαση μόνο είναι από αμετανόητους. Εκείνοι που δεν ζητήσαν το έλεος του Θεού. Εκείνοι που δεν ζητήσαν τη βοήθεια του Θεού. Εκείνοι που δεν θέλησαν το Θεό. Οι αμετανόητοι. Όχι λοιπόν, η αμαρτία δεν είναι εκείνη που σε κάνει να χάνεις τον Παράδεισο. Είναι πλέον η αμετανοησία του ανθρώπου. Η αμετανοησία του ανθρώπου είναι. Άρα λοιπόν πρέπει συνέχεια ο άνθρωπος όταν αμαρτάνει. Άρα λοιπόν ξέρει ότι ο Χριστός έχει κοντά του αμαρτωλούς. Άρα προς τι να ταραχτώ. Και προς τι να δηλιάσω. Γυρίζω και του λέω, Χριστέ μου, δεν ήξερες τι πήρες κοντά σου. Δεν ήξερες ποιος ήταν ο πατήρ Νεκτάριος. Δεν ήξερες ποιος ήταν ο πατήρ Λεόντιος, ο πατήρ Αυγουστίνος. Δεν το ήξερες, Χριστέ μου. Αυτό είναι. Αν δεν με ήθελες, να μην με παίρνες κοντά σου να με κάνεις μαθητή σου. Αυτός ήμουν. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει αυτό που είμαι. Τον απασχολεί η μετάνοιά μου. Με αγάπησε έτσι όπως είμαι. Φυσικά και με θέλει καλύτερο. Φυσικά και με θέλει, γι' αυτό έχουμε έναν αγώνα.
της καθάρσεως, του φωτισμού, για να φτάσω στη θέωση. Αλλά μπορεί και να μην τα καταφέρω. Γιατί έκανε κανέναν αγώνα ο ληστής επάνω στο σταυρό, η πόρνη έκανε κανέναν αγώνα, όχι, κανέναν αγώνα. Και γι' αυτό λέμε, όπως δέχτηκες το ληστή, όπως δέχτηκες την πόρνη, ούτω δέξε καμέ των αμαρτωλών. Έτσι δέξε με και εμένα. Όχι γιατί πέτυχα κάτι, γιατί δεν μπορούμε να πετύχουμε τελικά. Και γι' αυτό σε εμάς δεν υπάρχει αυτοσωτηρία. Υπάρχει σωτηρία Χριστού. Εμείς θα έχουμε πάντοτε τα μαύρα μας τα χάλια. Και αυτό το συνειδητοποιούμε. Και αυτό μας δημιουργεί την ταπείνωση. Τελικά τίποτα. Δεν είμαι. Είμαι ένα για ξεπεσμό και γκρέμισμα. Εξεπεσμό και γκρέμισμα. Τίποτα. Τι περιμένεις, Θεέ μου, αυτόν κάλεσες κοντά σου. Και γι' αυτό λέει, μην ταράζεσαι και μην δηλιάσεις. Και πες του Θεέ μου, έκανα τέτοια πράγματα, τέτοιος πούμε τι περίμενες. Δεν είναι σαν να του λέει μια πόρνη που πήγε με έναν άντρα. Αφού τέτοια είμαι, Χριστέ μου. Δηλαδή με τι περίμενες να πάω, τι περίμενες να κάνω, τι περίμενες, Χριστέ μου. Κι όμως σώζεται βάσει της μετανοίας, σώζεται γιατί θα πει το ύμα του. Σώζεται γιατί μένει πιστή μέσα στο βασίλειο. Όσο μένω πιστό παιδί του Θεού Πατέρα και του Χριστού μου, σώζομαι, σώζομαι, με σώζει η χάρη του. Αγωνίζομαι. Μπορεί να μην πετύχω τίποτα. Και ως παράδειγμα παλαιότερα ανέφερα, ένα παράδειγμα έφερναν με τους ορειβάτες. Εάν εμείς όλοι εδώ φτιάξουμε ένα ορειβατικό σύλλογο, ένα ορειβατικό σύλλογο, από την ώρα που φτιάξαμε τον ορειβατικό σύλλογο και γραφτήκαμε μέλη του, πώς λεγόμαστε όλοι μας? Ορειβάτες. Γιατί έχετε ανέβει σε κανένα βουνό και πήρατε τον τίτλο του ορειβάτη? Όχι. Αλλά αρκεί που γράφτηκες μέλος, είσαι ορειβάτης. Αρκεί που αποδέχτηκες και πιστεύεις και βαφτίστηκες και είσαι μέλος στο σώμα του Χριστού, τέλος. Είσαι κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών. Λες τώρα, άντε παιδιά, πάμε, μια και κάναμε το σύλλογο ορειβατών, να ανεβούμε το βουνό. Πας. Βλέπεις ότι είσαι χοντρός, προσπαθείς. Λες παιδιά, δεν βλέπω. Και κοιτάς την κορυφή και απελπίζεσαι και λες, μόνο με τη βοήθεια του Θεού, θέλει, θα φτάσω εκεί πάνω. Εγώ δεν τα καταφέρνω τελικά. Και μπορεί να μην ανέβεις ποτέ. Και να πηγαίνεις να ανέβεις και να ξανακατρακυλάς κάτω. Να πηγαίνεις να ανέβεις και να ξανακατρακυλάς κάτω. Και στο τέλος, ανέβα, κατέβα, καμιά πέτρα θα σε σκοτώσει. Χωρίς να έχεις ανέβει. Η εφημερίδα τι θα γράψει την άλλη μέρα? Ότι σκοτώθηκε ένας ορειβάτης. Έτσι είμαστε κι εμείς. Είμαστε παιδιά του Θεού. Πεθάναμε πάνω στο ανέβασμα, κατέβασμα. Είμαστε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Γιατί είμαστε μέσα στο παλάτι. Μέσα στο βασίλειο ανήκουμε. Είναι δικό μας το βασίλειο. Είναι δικό μας το βασίλειο. Και ανήκουμε εκεί. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Νικόδημος. Και εδώ ξεφτελίσου στα μάτια σου αρκετή ώρα. Ξεφτελίσεις, αυτή είναι η ταπείνωση, αφού βλέπεις τα χάλια σου. Και λες, τρομάρα μου, γράφτηκα και σε ορειβατικό σύλλογο και δεν μπορώ να σύρω τα πόδια μου. Και λυπήσου με πόνο καρδιάς για τη λύπη που προξένησε στο Θεό. Και επειδή ο Θεός λέει, σε θέλει καλύτερο. Δεν είναι ότι δεν μας θέλει καλύτερους, όπως και ο Χριστός στους 12 μαθητάς, τους ήθελε καλύτερους. Και γι' αυτό μετά τους έδωσε και το Άγιο Πνεύμα, να τους ενδυναμώσει για να γίνουν καλύτεροι.
Το ίδιο θέλει και εμάς να γίνουμε καλύτεροι. Αλλά αυτό δεν τα καταφέρνεις. Λυπή σου λέει. Γιατί στεναχώρησες τον Χριστό. Που τελικά δεν έγινες καλύτερα. Και χωρίς να συγχυστείς, προσέξτε, μη συγχυστείς, μην ταραχτείς. Ταραχή δεν είναι καλό πράγμα. Αγανάκτησε κατά τον εσχρόν παθό σου. Να αγανακτήσεις μόνο κατά του διαβόλου και του κακού σου χαρακτήρα, των παθών σου. Μην ταραχτείς με τίποτα. Ιδιαιτέρως όμως και μάλιστα εναντίον εκείνου του πάθους που έγινε η αιτία να πέσεις. Και αγανάκτησε ιδιαίτερα για εκείνο το αμάρτημα, το εκείνο εκείνη την ώρα σε έκανε να πέσεις. Εναντίον κανός άλλο. Έπειτα πες στον Κύριο, ούτε μέχρι εδώ θα στεκόμουν, Κύριέ μου, και θα μάρτανα ίσως και χειρότερα ακόμα, εάν εσύ δεν με κρατούσες με την τόσο σου μεγάλη αγαθότητα. Και πάλι, Χριστέ μου, πιθανόν κάνω λίγα αμαρτήματα, διότι θα μπορούσα ίσως να έκανα πολλά περισσότερα. Το ότι δεν κάνω περισσότερα και δεν είμαι χειρότερος, αυτό οφείλεται, Χριστέ μου, σε σένα, που επειδή είμαι κοντά στην αγκαλιά σου, μες στα χέρια σου, με κρατάς και δεν με αφήνεις να πέσω σε χειρότερα. Και γι' αυτό ο μοναχός ο οποίος αγωνίζεται, προσπαθεί, μένει κοντά στο Χριστό, έχει τη δυνατότητα να φτάσει στο ύψος των αγγέλων. Αγωνιζόμενος σιγά σιγά να φτάσει στην κορυφή. Εάν πέσει και τα πετάξει, ταράσα, φύγει δηλαδή, βγει έξω από το βασίλειο, γίνεται χειρότερος και από το διάβολο. Ο μοναχός ή θα μοιάσει στους αγγέλους ή θα γίνει χειρότερος αν τα πετάξει από το διάβολο. Και αυτό το βλέπουμε σε ανθρώπους που απομακρύνθηκαν, είχαν φορούσαν το ράσο και το βγάλανε. Γίνονται χειρότεροι από ότι όταν ήταν λαϊκοί απλοί. Και λες, Θεέ μου, πώς κατήντησε έτσι? Γιατί σε κρατάει ο Χριστός. Ενώ μετά σε αφήνει να πέσει, τραβάει το χέρι του. Γι' αυτό λέει, δόξασε το όνομά του, διότι δεν έκανες τίποτα χειρότερο. Δεν μπορούσες να κάνεις χειρότερα πράγματα. Λόγω της φύσεώς σου, λόγω των παθών σου, λόγω του χαρακτήρου σου. Αλλά σε κρατάει. Και έκανες μόνο αυτό. Γι' αυτό λέει και ευχαρίστησέ τον. Απ' τη μια πες του συγγνώμη που τον στεναχώρησες. Εσύ όμως μη συγχυστείς, μην τα χάσεις, μην τα ραχτείς, λέει. Ούτε να λιποψυχήσεις, ούτε να δηλιάσεις. Απλώς ζήτησε του συγγνώμη μέσα από την καρδιά σου γιατί τον στεναχώρησες και ευχαρίστησέ τον και πες, Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που με κράτησες και με κρατάς εδώ γιατί θα μπορούσα να ήμουν πολύ χειρότερος. Λοιπόν, και ευχαρίστησέ τον και αγάπησέ τον περισσότερο παρά ποτέ, θαυμάζοντας την τόσο μεγάλη εσπλαχνία του. Και ευχαρίστησέ τον, λέει, και αγάπησέ τον περισσότερο παρά ποτέ για την τόσο μεγάλη εσπλαχνία του. Το ότι δηλαδή δεν σε άφησε να πέσεις ακόμα πιο κάτω, σε κρατάει στα χέρια του. Διότι μολονότι λυπήθηκε από σένα, δηλαδή παρότι στεναχωρέθηκε με αυτά που έκανες, πάλι σου δίνει το δεξί του χέρι και σε βοηθάει. Σε έχει εκεί στα χέρια του και σε βοηθάει. Για να μην ξαναπέσεις σε αμαρτία. Τελευταία, πες με μεγάλο θάρρος στην εσπλαχνία του. Και τώρα λέει, γύρισε με θάρρος, όχι με απελπισία. Και πες του, εσύ Κύριε, Κύριέ μου, κάνε σαν εκείνος που είσαι και συγχώρεσέ με και μην επιτρέψεις το εξής να ζω χωρισμένος από σένα. Ούτε να απομακρυνθώ ποτέ, ούτε να σε λυπήσω πλέον. Χριστέ μου, μη με αφήσεις, λέει, ποτέ να χωριστώ από σένα, ποτέ να μην απομακρυνθώ, ούτε να σε λυπήσω πλέον. Γιατί η αμαρτία
και η αμετανοησία μας μας χωρίζει από το Θεό. Η μετάνοια μας συνδέει. Ενώ η αμετανοησία, η αμαρτία σκέτη, μας χωρίζει από το Θεό. Μας χωρίζει. Και γι' αυτό λέει λοιπόν με θάρρος πες του ότι δεν θέλω να σε ξαναλυπήσω πλέον. Και κάνοντας έτσι, μη σκεφτείς αν σε συγχώρησε, διότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπερηφάνεια, ενόχλησης του νου, χάσιμο του καιρού και απάτη του διαβόλου, χρωματισμένη με διάφορες καλές προφάσεις. Και κάνοντας έτσι, λέει, ακολούθησε αυτόν τον τρόπο που σου λέω, μη σκεφτείς αν σε συγχώρησε. Μην κάτσεις και το σκεφτείς. Γιατί το μικρό παιδί κάνει κάτι και τρέχει και λέει, πετά στη μαμά, μαμά συγγνώμη. Δεν κάθεται να διερευνήσει το μυαλό της μαμάς. Το συγχώρεσε η μαμά, δεν το συγχώρεσε η μαμά. Το θεωρεί δεδομένο. Λοιπόν, διότι αυτό λέει, το να μπει σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπερηφάνεια. Να κοίταξε, εμένα με συγχωρεί ο Θεός. Ενόχληση του νου, ενοχλεί στο νου σου, χάσιμο του καιρού σου και απάτη του διαβόλου χρωματισμένη με διάφορες καλές προβάσεις. Και είναι μια απάτη του διαβόλου χρωματισμένη με διάφορες προβάσεις. Γι' αυτό αφήνοντας τον εαυτό σου ελεύθερα στα χέρια του ελεήμονα Θεού, ακολούθησε εσύ την άσκησή σου. Εσύ ξανασυνέχισε, αμάρτησες, μετανόησες, είπες το ήμαρτον, συνέχισε την πορεία σου. Αυτή που κάνεις και πιο πριν. Σαν να προσπάθησες, σαν ορειβάθεις, να ανέβεις επάνω στο βουνό. Συνέχισε την πορεία σου, λέει. Σαν να μην είχες πέσει. Σαν προηγουμένως δεν είχε συμβεί τίποτα. Συνέχισε την πορεία σου. Μην κάθεσαι και σκέφτεσαι. Και αν συμβεί εξαιτίας της αδυναμίας σου να αμαρτήσεις πολλές φορές την ημέρα και να μείνεις πληγωμένος, κάνε αυτό που σου είπα, όλες τις φορές. Για δείτε, λέει ακριβώς αυτό που σας είπα με τον Ορειβάτη. Και αν τι κάνεις, ανεβαίνεις και πέφτεις, κατεβαίνεις, ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, λίγα βήματα, πας πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Λέει, εξαιτίας της δυναμίας σου, αν αμαρτήσεις πολλές φορές, την ίδια ημέρα κιόλας. Και να μείνεις πληγωμένος. Κάνε αυτό που σου είπα. Μην ταραχτείς, μην πάθεις τίποτα, μην συγχυστείς. Τη μετάνοιά σου και συνέχισε. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Δείτε λοιπόν ότι όταν αμαρτάνουμε και ταραζόμαστε και τα λοιπά, πόσο έξω από την πραγματικότητα είμαστε. Και γι' αυτό με στην Αγία Γραφή οι Απόστολοι λέτε δεν αμάρτανα. Βρείτε μου μια φορά, είμαι στην Γραφή, η πρώτη χριστιανή. Να λέει, πω πω Θεέ μου, αμάρτησα, τώρα τι θα κάνω. Πω πω Θεέ μου, μην κολλαστώ. Παναγία μου, μην χάσω τον Παράδεισο. Μία φορά αν μου βρείτε, εγώ θα σκίσω τα ράσα μου. Δεν υπάρχει κανένας Απόστολος, δεν υπάρχει κανένας από τους πρώτους χριστιανούς που είχαν τέτοια συνείδηση. Είναι δυνατόν, αφού είναι ο πατέρας μου, να μην με πάρει σπίτι του, στο βασίλειό του, αφού είμαι γιος του βασιλιά. Είτε καλός, είτε κακός, είτε άγιος, είτε αμαρτωλός, είμαι ο γιος του βασιλιά. Και ο πατέρας μου δεν με αγαπάει, γιατί είμαι καλός ή κακός. Ο πατέρας δεν αγαπάει τα παιδιά του, επειδή το ένα είναι καλό, το αγαπάει, το κακό δεν τα αγαπάει. Τα αγαπάει και τα δύο εξίσου, διότι είναι παιδιά του. Όχι λόγω του χαρακτήρος τους ή λόγω των αμαρτημάτων τους. Τα αγαπάει γιατί αυτά είναι τα παιδιά του. Και γι' αυτό οι μαθητές δεν είχαν τέτοια συνείδηση που έχουμε εμείς. Πω πω Θεέ μου, μην αμαρτήσω. Πω πω Θεέ μου, αυτό είναι προτεστάντικο. Αυτό είναι δυτικό πληκτό. Ο Χριστός, ο Χριστιανός ζει σε αυτό που σας είπα. Εν σύ αναπνέωμεν, εν σύ ζώμεν, εν σύ αμαρτάνομεν. Κοντά σου ζούμε, κοντά σου αναπνέουμε, κοντά σου μένουμε
και κοντά σου κάνουμε ό,τι κάνουμε. Χριστέ μου. Και μετανιώνω. Και δώσ' του πάλι. Και αγώνας. Συνεχίζω την πορεία μου. Χωρίς απελπισία, χωρίς ταραχή, χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα. Λοιπόν, θα μου πείτε καμιά φορά ο γέροντας φωνάζει όμως. Γέροντα, γιατί φωνάζεις? Φωνάζω που όταν βλέπω ότι δεν προσπαθείς, ότι είσαι βαλτωμένος, ότι δεν προσπαθείς, εκεί φωνάζω. Δηλαδή ξέρεις τι είναι, άλλο προσπάθησα να ανέβω και γλίστησα και έπεσα και άλλο κάθομαι κάτω στο γραφείο του συλλόγου ορειβατών και πέφτω εκεί μέσα χωρίς να κάνω ούτε ένα βήμα. Γιατί λες, περπάτα και άμα πέσεις έπεσες. Θα δείξεις ότι είσαι ορειβάτης, κάνε δύο βήματα. Λοιπόν, αλλά τι γίνεται, εκεί πέρα αφήνουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό λοιπόν πρόσεξε, μην αφήσεις τον εαυτό σου στα χέρια του διαβόλου. Αφήνεται, ο άνθρωπος αφήνεται. Στη σκέψη του, στο αμαρτημά του, στο α, το β. Άμα αφαιθείς, είναι ό,τι χειρότερο. Άλλο έπεσα εξ αδυναμίας μου, άλλο έπεσα εξ απροσεξίας. Και άλλο αφήνομαι. Εκεί στον αφήνομαι θέλω κανόνα. Γιατί εγώ αφέθηκα. Καταλάβατε. Λοιπόν, κάνε λοιπόν αυτό που σου είπα όλες τις φορές, όχι με μικρότερη ελπίδα στο Θεό και όχι με μικρότερη ελπίδα, δηλαδή όσες φορές και να άπεσες την ίδια μέρα, μην έχεις λιγότερη ελπίδα, όπως ήταν σαν έχεις πέσει μία φορά. Με την ίδια ελπίδα θα σε σώσει την πρώτη φορά, την ίδια ελπίδα και στην 20η φορά. Και κατηγορώντας μονάχα περισσότερο τον εαυτό σου και μισώντας την αμαρτία περισσότερο, αγωνίσου να ζεις με μεγαλύτερη προφύλαξη. Και προσπάθησε να ζεις με προφύλαξη και προσπάθησε, τι λέει, να μισήσεις την αμαρτία. Να μισήσεις την αμαρτία. Αυτή η εκγύμναση δεν αρέσει καθόλου στο διάβολο, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Αυτός ο αγώνας, το πάνω κάτω, δεν αρέσει στο διάβολο. Με τίποτα. Τρελαίνεται ο διάβολος όταν βλέπει ότι κάνεις αυτόν τον αγώνα. Γιατί βλέπει πως αρέσει πολύ στο Θεό αυτός ο αγώνας που κάνεις. Επειδή και μένει ντροπιασμένος ο αντίπαλος, ντροπιάζεται. Γιατί ενώ περιμένει ότι θα τα πετάξεις και θα εγκαταλείψεις τον αγώνα, σε βλέπει εκεί, εσύ ούτε απελπίζεις, ούτε έχασες το θάρρος σου, ούτε έχασες τίποτα, εκεί πάλι. Το δρόμο για την προσπάθεια. Έκανα 10 βήματα πίσω, ένα μπροστά. Και 10 βήματα πίσω, ένα εγώ μπροστά πάλι. Και σε έχω πέσει 10. Αυτό δεν το αντέχει, λέει ο διάολος. Βλέποντας ότι νικήθηκε από εκείνον και αυτός που αυτός είχε πριν νικήσει. Βλέποντας ότι νικέται ο διάβολος. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί διαφόρους τρόπους απάτης για να μας εμποδίσει να μην το κάνουμε. Και γι' αυτό προσπαθεί, για να μην κάνουμε αυτόν τον αγώνα, με διαφόρους τρόπους, λέει, να μας εξαπατήσει. Και πολλές φορές πετυχαίνει το σκοπό του. Εξαιτίας της αμέλειάς μας και της μικρής φροντίδας που έχουμε στον εαυτό μας. Αυτό που μόλις προηγουμένως σας είπα, ότι αφαινόμαστε. Άλλο αφήνουμε. Και γι' αυτό βρίσκει άλλους τρόπους. Σου λέει, θα τον πιάσω από αλλού. Πετυχαίνει το σκοπό του εξαιτίας της αμέλειάς μας. Ποια είναι η αμέλεια? Όταν αφαιθώ. Γι' αυτό όσο εσύ βρεις δυσκολία σε αυτό από τον εχθρό, τόσο περισσότερο πρέπει να αγωνιστείς, να το κάνεις πολλές φορές, ακόμη κι αν μία φορά μόνο έπεσες. Εσύ αυτόν τον αγώνα και αυτή την άσκηση, έστω και αν έπεσες μία φορά,
θα τον κάνεις συνεχώς, δεν θα τον πάβεις τον αγώνα σου. Δεν θα σταματάει αυτός ο αγώνας. Πάνω κάτω, αυτός σαν αγώνας, διαρκής αγώνας. Όπως έκανα προχθές μια ομιλία στην Αθήνα, ότι η μετάνοια είναι μια διαρκής πορεία του ανθρώπου. Πορεία. Δεν είναι κάτι στιγμιαίο. Μετάνιωσα. Είναι μετάνοια, είναι διαρκής πορεία. Μέχρι την ημέρα του θανάτου μας. Γι' αυτό όσο εσύ βρεις δυσκολία σε αυτό από τον εχθρό, τόσο περισσότερο πρέπει να αγωνιστείς, να το κάνεις πολλές φορές, ακόμα και αν αμάρτησες έστω μια φορά. Μάλιστα, πρέπει αυτό να κάνεις, αν αφού αμαρτήσεις, αισθάνεσαι ότι ενοχλείσαι και συγχύζεσαι και σε πιάνει επιληπησία. Πρέπει να κάνεις όλα αυτά που σου είπα, λέει. Ιδιαίτερα αν δεις ότι συγχύζεσαι. Μα υπάρχουν άνθρωποι που βλέπετε ταράσσονται. Μετά την αμαρτία ταράσσονται, συγχύζονται. Και ενώ μας λέει δεν πρέπει να το παθαίνουν, φαίνεται είναι κάποιοι που το παθαίνουν. Και λέει μην ταράζεσαι, λέει. Εσύ εκεί μένεις στον αγώνα σου και κάτω πιο πολλές, συνειδητά πιο πολλές φορές. Για να μπορέσεις με αυτό να αποκτήσεις ειρήνη και γαλήνη στην καρδιά σου και θάρρος μαζί. Έστω και να μάρτησες. Και αφού οπλιστείς με αυτά τα όπλα, τότε να στραφείς πάλι στο Θεό. Και τότε λέει πάλι γύρισε και μίλα στο Θεό. Και όπως σας είπα, είδατε τι λέει. Να τον δοξάσουμε, να τον ευχαριστήσουμε που δεν μας άφησε να πέσουμε χειρότερα. Του ζητάμε τη συγγνώμη, τη μεταμέλειά μας δείχνουμε. Χωρίς να απελπιστούμε, χωρίς να ταραχτούμε. Γιατί αυτή η παρόμοια ενόχληση και ταραχή που αισθάνεται κάποιος για την αμαρτία δεν γίνεται επειδή με αυτό που έκανε λύπησε το Θεό, αλλά γίνεται για το φόβο της δικής του καταδίκης. Και αυτό σημαίνει ότι αυτή προέρχεται από φιλαυτία, όπως πολλές φορές το είπαμε. Εδώ ανοίγει ένα μεγάλο ζήτημα. Λέει ότι αυτή η ταραχή έρχεται γιατί φοβόμαστε μη χάσουμε τον παράδεισο. Μη μείνουμε έξω του παραδείσου. Φύλαυτε, λέει. Σε ενδιαφέρει σόν και καλά να κερδίσεις τον παράδεισο. Γι' αυτό ταράζεσαι, γι' αυτό στεναχωριέσαι, γι' αυτό λυπάσαι. Όχι γιατί αμάρτησες, αλλά γιατί σου κοστίζει τώρα να μην χάσεις τον παράδεισο. Είναι όπως εγώ καμιά φορά λέω σε κάποιον, άμα κάνει κάτι, δεν θα φας για δύο μέρες. Δεν στεναχωριέται για αυτό που έκανε. Στεναχωριέται για το φαγητό που δεν θα φάει δύο μέρες. Φύλαυτε, λέει. Αντί να ασχοληθείς το ότι λύπησες στο Θεό, εσύ σκέφτεσαι τον εαυτό σου το ότι θα χάσεις τον παράδεισο. Τον εαυτούλη σου πάλι σκέφτεσαι. Δηλαδή όλα αυτά τα κάνεις για να κερδίσεις τον παράδεισο, συμφεροντολόγε. Δηλαδή δεν αμαρτάνεις ή κάνεις έναν αγώνα για να κερδίσεις τον παράδεισο. Δηλαδή άμα δεν κέρδιζες τον παράδεισο θα φαινόσουν. Έτσι, αν δεν είχε ανταλλαγή δεν θα έκανες τίποτα. Τώρα πας για το αντάλλαγμα, συμφεροντολόγε. Όχι γιατί στεναχώρησες τον πατέρα σου. Δεν στεναχωριέσαι γιατί στεναχώρησες τον πατέρα σου με το που αμάρτησε. Φοβάσαι μην χάσεις τον παράδεισο. Ρε αυτούλη, λέει. Ρε φύλαυτε. Σκέφτεσαι ότι δεν θα φας δύο-τρεις μέρες. Όταν σου βάλει ο γέροντας κανόνα. Όχι το αμάρτημα που έκανες και στεναχώρησες τον γέροντα. Όχι την παρακοή που έκανες και ότι εξαιτίας παρακοής στεναχωρήθηκε ο γέροντας. Σκέφτεσαι τον εαυτούλη σου. Φύλαυτε. Πόσο μέτρο φυλαυτίας έχεις. Που κοιτάς το συμφέρον σου. Ο τρόπος λοιπόν για να αποκτήσεις πάλι την ειρήνη, για να αποκτήσεις λέει πάλι την ειρήνη, είναι ο εξής.
να ξεχάσεις τελείως την πτώση σου και την αμαρτία σου. Ξέχασε, το λέει τελείως πια, ότι αμάρτησες. Τέλος. Έστω και. Και αν έπεσες πολλές φορές την ημέρα στο ίδιο αμάρτημα. Να ξεχάσεις τελείως την πτώση σου και την αμαρτία σου. Και να παραδοθείς μόνο στη σκέψη της μεγάλης και αφάτης αγαθότητας του Θεού. Και αφήσου μόνο στην αγάπη του Θεού. Τότε ο Θεός σ' αφήνει και ζεις παρότι αμάρτησες. Θα μπορούσες όχι αφαιρέσεις τη ζωή. Ένα έμφραγμα. Σκέψου την αγαθότητα και την αγάπη του Θεού. Την ελεημοσύνη του Θεού. Το έλεος του. Το τη σ' αφήνει. Και να παραδοθείς μόνο σε αυτή τη μεγάλη και άφατη αγαθότητα του Θεού. Και ότι αυτός μένει πολύ πρόθυμος και επιθυμεί να συγχωρήσει κάθε αμαρτία. Και ο Θεός είναι πρόθυμος. Κάθε τι που έχεις κάνει να σου συγχωρήσει. Όσο και αν είναι βαριά η αμαρτία σου. Όσο μεγάλη και αν είναι. Δεν τον απασχολεί το Θεό. Προσκαλώντας τον αμαρτωλό με διαφόρους τρόπους και μέσα από διαφόρους δρόμους για να έρθει σε συναίσθηση και να ενωθεί μαζί του σε αυτή τη ζωή με τη χάρη του. Και τι μας λέει εδώ, ότι όσο βαριά και να είναι, προσκαλώντας καλή λέει τον αμαρτωλό με διαφόρους τρόπους. Τι να κάνει ο αμαρτωλός? Να ενωθεί ξανά μαζί του. Είπαμε η αμαρτία και η μετανοησία χωρίζει τον άνθρωπο από τον Χριστό. Τον προκαλεί να ξανενωθεί, δηλαδή τι να κάνει? Να πει ήμαρτο, συγχώραμε. Και να δοξάσει το όνομά του που δεν τον άφησε να πέσει παρακάτω. Και γι' αυτό λέει λοιπόν μην απελπιστείς. Με διαφόρους τρόπους και μέσα από διαφόρους δρόμους. Ψάχνει ο Χριστός μέσα από διαφόρους δρόμους να μας ξαναενώσει μαζί του. Να έρθουμε σε συναίσθηση, γιατί ήρθε σε συναίσθηση ο άσωτος Υιός, ελθώνησε αυτόν, είπε, πώς η μίστη του πατέρα μου, πώς η μίστη του πατέρα μου που δίνει στους υπηρέτες, περισσεύουν λέει. Και εγώ λυμώ απόλυμα και εγώ λέει κάθομαι με τα γουρούνια και πεινάω. Αλλά ήρθε σε συναίσθηση πρώτα. Έβαλε κάτω το μυαλό του και σου λέει τι γίνεται. Έρχεται σε συνέστηση. Και λέει να γυρίσω πίσω στον πατέρα μου. Να ενωθώ μαζί του. Σε αυτή τη ζωή με τη χάρη του. Στη δε άλλη να τον αγιάσει με τη δόξα του και να τον κάνει αιώνια μακάριο. Στη δε άλλη να τον κάνει και Άγιο. Να τον αγιάσει με τη χάρη του. Προσέξτε, μετά από τόσα αμαρτήματα, μετά από τόσες μετά, να με κάνει και Άγιο και να με χαριτώσει με τη δόξα του και να με κάνει μακάριο. Το ακούτε? Καθόλου καμία απελπισία. Δείτε τι Θεό έχουμε. Δείτε την απέραντη ευλογία και αγάπη του Θεού. Και αφού με αυτές και παρόμοιες σκέψεις και στοχασμούς ειρηνεύσεις το νου σου, και αφού με τέτοιες σκέψεις όταν αμαρτήσεις κρατήσεις την ειρήνη και όχι ταραχή στο νου σου, τότε θα επιστρέψεις στην πτώση σου κάνοντας όπως είπα πιο πάνω. Τότε γυρίζεις την πτώση σου και κάνεις ό,τι σου είπα πιο πάνω. Δηλαδή τι, θα δοξάσεις το Θεό και θα ζητήσεις συγγνώμη όχι που αμάρτησες, που τον στεναχώρησες. Όχι θα χάσεις τη βασιλεία των ουρανών. Κατόπιν, όταν έρθει η ώρα της εξομολογήσεως, την οποία σε προτρέπω να κάνεις πολύ συχνά, αμέσως να τρέχεις για εξομολόγηση, μην τα αφήνεις. Θυμήσου όλες σου τις αμαρτίες και με νέο πόνο και λύπη για τη λύπη του Θεού και μέσα σου και την ώρα με πόνο και με λύπη γιατί λύπησες τον Θεό, όχι γιατί αμάρτησες, γιατί η αμαρτία σου έγινε αιτία, ένα βέλος, πέταξες ένα βέλος που χτύπησε τον Χριστό. Άμα σκεφτούμε ότι το αμάρτημά μας είναι ένα βέλος που φεύγει από μας και χτυπάει απευθείας τον Χριστό, πώς θα το κάναμε, πόσο εύκολα θα αμαρτάναμε, εάν εκείνη την ώρα που αμαρτάνουμε, σκεφτούμε ότι με ένα βέλος
πετάω και φεύγει και πάει στο σώμα του Χριστού. Πόσο εύκολο θα μάρτανε ο άνθρωπος. Γιατί λύπησες λοιπόν, όχι γιατί πέταξες το βέλος, αλλά γιατί το βέλος το έστριψες κατά του Θεού σου. Και με πρόθεση και απόφαση μην να μην το λυπήσεις πλέον. Και πάρε εκείνη τη στιγμή την απόφαση και πες, Θεέ μου, δεν θα σε ξανά στεναχωρήσω με τα αμαρτήματά μου. Φανέρωσε στο πνευματικό σου όλες σου τις αμαρτίες και κάνε με προθυμία τον κανόνα που θα σου ορίσει. Πες τα όλα στο πνευματικό σου. Το πνευματικό δεν κρύβουμε, από το γέροντα δεν κρύβουμε, από τη γερόντισσα δεν κρύβουμε. Γιατί? Διότι στην εξομολόγηση ή στο γέροντα ή την εξομολόγηση του οτιδήποτε είναι εις τόπον και γερόντισσα θέση, τόπον και θέση Χριστού, όπως λένε οι Άγιοι. Είναι εμπαιγμός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός, δεν ξέρει τι έχει κάνει. Άρα για σκεφτείτε, εάν εγώ είχα τη δύναμη να βλέπω τα αμαρτήματά σας και την καρδιά σας, το οποίο το έχει το Πνεύμα το Άγιον, που υπάρχει μέσα μου δυνάμει της ιεροσύνης και εκείνο βλέπει τι έχεις κάνει, άσχετο αν δεν το βλέπω εγώ. Εάν λοιπόν το έβλεπα και εσύ μου έκρυβες, θα έλεγα από μέσα μου, ρε απατεώνα, μου λες συγγνώμη, μου ήρθες με δάκρυα, αμάρτησες, αλλά πατεώνα μου κρύβεις, κοίταξε να δεις. Και δεν στο λέω, αλλά το βλέπω τι κάνεις. Θα σε συγχωρούσα. Θα με κοροϊδεύεις και εκείνη τη στιγμή. Σου λέει, άντε παιδάκι, πήγαινε. Όταν μετανιώσεις ειλικρινά, έλα πάλι. Και γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιον όταν κρύβουμε, δεν συγχωρεί. Παρότι διαβάζουμε ευχή και λέμε η χάρις του Παναγίου Πνεύματος έχει σε συγχωρημένον και λελειμμένον, το Άγιο Πνεύμα δεν συγχωρεί τα αμαρτήματα. Δεν τα συγχωρεί. Γιατί ξέρει ότι το εμπέζεις εκείνη την ώρα, το κοροϊδεύεις. Όπως αν το αντιχαντιληφθεί εγώ και το ήξερα ότι με κοροϊδεύεις, δεν θα σε συγχωρούσε. Θα έλεγα αφού με κοροϊδεύει τώρα, κοίταξε να δεις. Τι συγγνώμη μου λέει, ενώ δεν ισχύει, άλλα έχει μέσα στο μυαλό. Και γι' αυτό λέει, πήγαινε στο πνευματικό σου και πες όλες τις αμαρτίες. Και μετά κάνε με προθυμία και τον κανόνα να σου βάλει. Και γι' αυτό στο πνευματικό δεν αποκρύπτουμε. Και αν αποκρύψαμε, τι έγινε τώρα. Πάνω όλες τις εξομολογήσεις είναι χαμένες, άδικες. Άδικες είναι. Οι εξομολογήσεις δεν υπάρχει καμία. Μέχρι ότου αποκαλύψω το αμάρτημά μου. Μόλις αποκαλύψω στο πνευματικό το αμάρτημά μου και του πω, ξέρετε, αυτό το είχα κρύψει και μου διαβάσει ευχή, τότε αυτομάτως διαγράφονται και όλες όσα είχα πει του παρελθόντος. Αυτομάτως διαγράφονται όλα όσα είχα πει στο παρελθόν. Από εκείνη την ώρα και μετά. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ γιατί πού θα τα θυμάσαι. Αλλά αμέσως ενεργοποιεί τη Θεία Χάρις και για όλα όσα είχαμε πει. Γι' αυτό λοιπόν στο πνευματικό τα λέμε από αρχής ώρα, διότι είναι εμπαιγμός του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε λοιπόν ξεκάθαρα εδώ ότι ο Άγιος Νικόδημος μας λέγει πώς θα αντιμετωπίσουμε την αμαρτία χωρίς να πληγωθούμε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την αμαρτία, πώς θα κάνουμε τον πνευματικό μας αγώνα και ότι δεν πρέπει να μας καταλαμβάνει φόβος, τρόμος, ταραχή. Και ό,τι κάνω, δεν το κάνω για να κερδίσω τη Βασιλεία του Θεού. Το κάνω γιατί δεν θέλω να στεναχωρώ το Θεό μου. Είμαι κοντά Του, με κάλεσε κοντά Του έτσι όπως είμαι, με θέλει καλύτερο, δεν το πετυχαίνω και γι' αυτό στο τέλος της ζωής μου λέω, Θεέ μου, εγώ αγωνίστηκα. Δεν πέτυχα τίποτα. Δεν είδα τι οι Απόστολοι λένε, είμαι ο τελευταίος των αμαρτωλών. Τίποτα δεν πέτυχα.
Ελπίζω στο έλεος σου. Ελπίζω στη συγχώρεσή σου. Ελπίζω το ότι θα με σώσεις. Όχι για τις αμαρτίες μου, αλλά γιατί είμαι παιδί σου. Και με αυτά τα λόγια, με αυτό που είπε πάνω στο σταυρό όλης της, πατέρα μου, μνήστητή μου, Κύριέ μου, αφέντη μου, θυμήσουμε και εμένα. Σε παρακαλώ. Και πάρε με κοντά σου. Και τον πήρε. Χωρίς να υπολογίσει καμία του αμαρτία, κανένα φόνο, γιατί ήταν κακούργος. Γιατί και ο Χριστός είχε πάει για κακούργημα, ξέρετε. Ο Χριστός σταυρώθηκε ως κακούργος. Δηλαδή οι πράξεις του θεωρηθήκαν από την πολιτεία τότε που δικάστηκε ως κακούργημα. Είδατε τώρα, επειδή ακούμε ότι μπήκε φυλακή ο τάδε για κακούργημα, είτε οικονομικό το έγκλημα, είτε φόνος, είναι καταδικάζεται για κακούργημα, λέει. Έτσι και ο Χριστός πήγε ως κακούργος, για κακούργημα. Και για κακούργημα είχαν πάει και οι άλλοι δύο ληστέ. Φόνους, εγκλήματα, μόνο που ο Χριστός ξέρουμε ότι ήταν αθώος και ανέβηκε πάνω στο σταυρό, ακριβώς για να δώσει το αίμα του, δέχτηκε να χαρακτηριστεί κακούργος, παρότι ήταν αθώος, να υποστεί όλα αυτά, για να μπορούμε τώρα εμείς να είμαστε κοντά του και να κερδίζουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Και γι' αυτό κερδίζουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί εκείνος έδωσε το αίμα του, όχι γιατί εμείς είμαστε καλοί. Γι' αυτό κερδίζουμε. Αν δεν γινόταν αυτό, εμείς δεν θα είχαμε σήμερα τη σωτηρία του. Και γι' αυτό πρέπει νύχτα, νύχτα, μέρα να δοξάζουμε το όνομά του. Και να λέμε δόξα σε Κύριε, δόξα σε αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.